Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στους Ουκρανούς πληροφορίε που τους επέτρεψαν να σκοτώσουν αρκετούς Ρώσους στρατηγούς κοντά στα μέτωπα, υποστήριξε χθε, επικαλούμενοι ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονόμασε η εφημερίδα New York Times. Το δημοσίευμα των New York Times με τίτλο «US Intelligence is Helping Ukraine Kill Russian Generals» official say. Η Ουάσιγκτον διαβίβασε στο Κίεβο λεπτομερεί πληροφορίε για τι μετακινήσει στρατευμάτων, τοποθεσίε και άλλε λεπτομέρειε για τα κινητά κέντρα διοίκηση του Ρωσικού στρατού. Οι Ουκρανικέ δυνάμει, αξιοποιώντα τα στοιχεία αυτά και συνδυάζοντα τα με δικά τη, ιδίω υποκλοπέ ρωσικών τηλεπικοινωνιών, εξαπέλυσε έτσι πλήγματα με πυροβολικό και άλλε επιθέσει που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν Ρώσοι ανώτεροι εξωματικοί, κατά το δημοσίευμα. Η Ουκρανική κυβέρνηση διατείνεται πω οι δυνάμεις τη έχουν σκοτώσει 12 Ρώσου στρατηγού. Οι πηγέ στο New York Times δεν θέλησαν να διευκρινίσουν πως είναι οι Ρώσοι στρατηγοί που σκοτώθηκαν εξαιτία στοιχείων που διαβίβασε η Ουάσιγκτον στο Κίεβο. Οι πληροφορίε αυτέ είναι αδύνατο να επαληθευθούν με ανεξάρτητο τρόπο. Τη Δευτέρα, το Πεντάγωνο ανέφερε επίσημα ότι ο επικεφαλή του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Εθνική Άμυνα, Βαλέρι Γκερασίμοφ, πήγε για αρκετέ ημέρε την περασμένη εβδομάδα στο μέτωπο στον στο Ντομπά στην Ανατολική Ουκρανία, αφήνοντα έτσι να εννοηθεί ότι οι κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματικοί βρίσκονται όλο ένα πιο κοντά στο πεδίο των μαχών. Ωστόσο, το Πεντάγωνο δεν επιβεβαίωσε του ουκρανικού ισχυρισμού ότι ο Γκερασίμοφ τραυματίστηκε. Σύμβουλο του Ουκρανικού Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε την Κυριακή ότι αρκετοί ανώτεροι Ρώσοι αξιωματικοί χτυπήθηκαν όταν έγινε έκρηξη στην Ιζιούμ, προσθέτοντα πω ο αρχηγό του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου βρισκόταν επί τόπου. Όμω, άλλο Ουκρανό αξιωματούχο είπε ότι ο κορυφαίο Ρώσο αξιωματικό δεν τραυματίστηκε η Αμερικανική βοήθεια σε ό,τι αφορά τη συλλογή πληροφοριών, την οποία η Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει, αλλά χωρίς να επισέρχεται σε λεπτομέρειες, προστίθεται στη στρατιωτική βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει προμηθεύσει με πολύ πιο διαφανή τρόπο στον Ουκρανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων αντιαρματικών όπλων, πυρομαχικών και πιο πρόσφατα βαρέων πυροβόλων, ελικοπτέρων και UAVs. Θέλουμε να δούμε τη Ρωσία εξασθενημένη σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί πλέον να κάνει πράγματα όπω η εισβολή στην Ουκρανία, δήλωνε την 25η Απριλίου ο Αμερικανό Υπουργό Άμυνα Λόιν Τόστιν. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.